Πιστοί στον αγώνα αρετής που επισφράγησαν με τη θυσία τους των ηρώων οι μορφές, διατρανώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ανατείλει της λευτεριάς ο ήλιος στον τόπο μας. Σε αυτόν τον αγώνα τάχθηκε και ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, ένας αγωνιστής που τα πιστεύω του προασπίστηκε εμπράκτος κατά τη διάρκεια της εσβολής του Ατίλα, πολεμώντας υπερασπιζόμενος την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Στις 15 Αυγούστου του 1974 συνελήφθη ως εχμάλωτος και μεταφέρθηκε στην Τουρκία, απελευθερώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1974, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ο κύριος Γεωργιάδης γεννήθηκε στη Βάσα Κυλανίου το 1954. Αποφύτησε από το Λανίτο Ελληνικό Γυμνάσιο Λεμεσού και υπηρέτησε αμέσως τη στρατιωτική θητεία του στην Εθνική Φρουρά ως έφεδρος ανθιπολοχαγός. Μετά την περίοδο εχμαλωσίας του, υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως υπολοχαγός διοικητής λόχου στην Εφεδρία της Εθνικής Φρουράς και έπειτα πήρε πτυχίο φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησαν μετεκπαιδεύσεις του σε Αγγλία και Αμερική, ο διορισμός του στη Μέση Εκπαίδευση και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, ενώ επήλθαν επιτυχίες του στον τομέα. Συγκεκριμένα, προήχθησε Διευθυντή Επιθεωρητή Φιλολογικών Μαθημάτων και πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων. Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι ενυμφευμένος με τη συνάδελφό του κυρία Εκατερίνη Μαμίδου Γεωργιάδου. Έχουν 5 παιδιά και 6 εγγόνια. Σήμερα έχουμε την τιμή να μετέχει της εκδήλωσής μας ως ο κύριος ομιλητής. Με ιδιαίτερη λοιπόν συγκίνηση, σας καλούμε κύριε Γεωργιάδη να προσέλθετε στο βήμα. Καλησπέρα σας. Να μου επιτρέψετε να παρακάμψω τους χαιρετισμούς, γιατί ακούστηκαν ήδη αρκετές φορές. Να παρακάμψω επίσης και το ήρωας. Ήρωας είναι όσοι σκοτώθηκαν. Να μου επιτρέψετε, ευχαριστώ, αλλά αυτό αισθάνομαι. Ως Έλληνας Κύπριος, αισθάνομαι φαθύτατη συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, γιατί ευρίσκομαι ανάμεσά σας, αδελφοί της Φυρτά της Μακεδονίας. Ερμηνεύω την εδώ παρουσία σας ως διακήρυξη των ακατάλητων δεσμών Ελλάδας-Κύπρου. Εκ βάθους καρδίας ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Μεγάλου Βασιλείου για την οργάνωση της εκδήλωσης και για την τιμή που κάνει στην ταπεινότητά μου να είμαι ομιλητής. Θεωρώ ξεχωριστή τιμή για την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη συμμετοχή στην εκδήλωση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του εδώ αναπτερώνει τις ελπίδες μας ότι φωτισμένη πνευματική ταγή θα σηκώσουν και πάλι ψηλά τις αξίες του γένους μας και θα συμπαρίστανται στον αγώνα της Κύπρου μέχρι τη δικαίωση. Η δε μουσική πλαισίωση της εκδήλωσης από την κυρία Νίκη Σερενίδου και τις χοροδίες κυρίως της χριστιανικής φοιτητικής δράσεως, μαρτυρεί ότι μέσα στην ελληνική νεολαία υπάρχει η καλή ζήμη, η οποία ανακαινούμενη στους κόλπους της Εκκλησίας μπορεί να ζυμώσει το φύραμα της γενιάς της, ώστε να δούμε αναγεννόμενο τον ελληνισμό. Κύπρος 1974-2024. Αβάσταχτη πόνη και ανεκπλήρωτη πόθη. Κέριος ο τίτλος της εκδήλωσης, γιατί αβάσταχτους πόνους μας έφερε το 1974. Σήμερα μάλιστα πιο αβάσταχτοι γίνονται οι πόνοι μας, γιατί τα τετελεσμένα εδραιώνονται και ανεκπλήρωτοι μένουν ακόμη οι πόθοι της απελευθέρωσης. Για να μην μιλήσουμε για το πόσο ανεκπλήρωτους κατέστησε το καταραμένο 1974 τους προαιώνιους πόθους της Κύπρου για ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Από το 1821,
οπότε με την Επανάσταση αναδιόταν ένα ιωνί ελληνικό κράτος, το όραμα της κυπριακής ελευθερίας ταυτιζόταν με την ενσωμάτωση του νησιού σε αυτό το κράτος. Ο ενωτικός αγώνας εντάθηκε από το 1878, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταβίβασε τη διοίκηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία και κορυφώθηκε με τον επικό και το ανυπερβλήτου ηθικού μεγαλείου αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959. Δυστυχώς, ενώ η ΕΟΚΑ υπήρξε αίτητη στο πεδίο της τιμής, η Κύπρος και ο Ελληνισμός αποτύχαμε στο διπλωματικό πεδίο. Ο στόχος της Ένωσης δεν επετεύχθη. Οι συμφωνίες Ζερίχης Λονδίνου δημιούργησαν βέβαια την ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία το 1959. Η ανεξαρτησία μας όμως ήταν δεσμευμένη και ναρκοθετημένη. Στο νησί παρέμεναν κυρίαρχες βρετανικές βάσεις, ενώ σε αυτό εγκαταστάθηκε και τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα, η Τουρδίκ. Η Τουρκία γινόταν εγκυήτρια δύναμη. Στην κυβέρνηση και στην Βουλή των Αντιπροσώπων οι Τουρκοκύπριοι είχαν δικαίωμα βέτο. Προτού στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής των συμφωνιών, η Τουρκία έθετε σε εφαρμογή το επόμενο στάδιο ανάκτησης της Κύπρου. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Νιχάτερη του 1956, ενίσχυσε την παράνομη οργάνωσή της στο νησί, την TMT, και απέστειλε οπλισμό. Τα έτη 1963-64, πάνοπλοι οι εξτρεμιστές Τούρκοι εξεδήλασαν το καλοσχεδιασμένο αποσχιστικό τους κίνημα, την Τουρκανταρσία. Σήμερα, για σκοπούς καλής συνεργασίας, τη λέμε ακινητικές ταραχές. Οι Τούρκοι υπουργοί, οι βουλευτές και δημόσιοι υπάλληλοι εξαναγκάστηκαν από TFT να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, με στόχο τη δημιουργία δικής τους ξεχωριστής διοίκησης. Τον Αύγουστο του 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει για πρώτη φορά την Κύπρο. Εν τω μεταξύ η Ελλάδα, μετά την Τουρκανταρσία, αρχίζει να αποστέλει μυστικά στρατεύματα με εξοπλισμό στο νησί, τα οποία έφτασαν σχεδόν την δύναμη μεραρχίας. Ήταν τότε που πιστέψαμε προς στιγμή πως η Ένωση είχε γίνει πραγματικότητα. Φεύ όμως, τον Νοέμβριο του 1967, με πρόσχημα την εξουδετερώση του τουρκικού θυλάκου της Κοφίνου από την Εθνική Φρουρά, η Τουρκία απέτησε την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Κύπρο. Δυστυχώς, η δικτατορική στρατιωτική κυβέρνηση της Αθήνας και η κυπριακή κυβέρνηση υπεχώρησαν και η μεραρχία απεχώρησε. Από τότε η αμυντική ικανότητα της Κύπρου υποβαθμίστηκε και η μοίρα της προδιαγράφηκε τραγική. Μετά το γεγονός αυτό, στο εσωτερικό μέτωπο του νησιού βάθαινε το ρήγμα. Ένοπλες ομάδες και οργανώσεις δρούσαν παράνομα. Την περίοδο 72-74 η βία και η αντιβία κορυφώθηκαν, ενώ ρήξη επήλθε και στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας. Τότε η δεύτερη χούντα των Αθηνών, που προέκυψε μετά το Πολυτεχνείο, προχώρησε στην παρανοϊκή ενέργεια του πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Μακαρίου. Η Τουρκία, προβάλλοντας το ρόλο της εγκυήτριας, με την απροσχημάτιστη συνεργασία και παρότριση της Βρετανίας, την ανοχή των ΗΠΑ ακόμη και της Σοβιετικής Ένωσης, εισέβαλε στο νησί για να αποκαταστήσει δήθεν τη συνταγματική τάξη και να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, της οποίας σημειώστε ότι ουδέν μέλος είχε πάθει κάτι κατά το πραξικόπημα. Στο σημείο αυτό, επιτρέψετε μου να παρουσιάσω τα γεγονότα μέσω των προσωπικών μου βιωμάτων. Ξεκινώ με αυτό το χάρτη για να δούμε
πώς ήταν περίπου η Κύπρος πριν από την εισβολή. Έχουμε συνηθίσει τον χάρτη με το δε ξεχνώ και την διχοτομημένη εικόνα της Κύπρου. Εδώ είναι η κατανομή του πληθυσμού. Το μπλε, το κυανού χρώμα, είναι οι Ελληνοκύπριοι. Είναι οι περιοχές στα χωριά, δεν σημειώνονται ως Κουκίδες, αλλά όλη η περιοχή ενός χωριού. Όσο μπλε είναι ένα, τόσο καθαρό ελληνικό είναι. Όσο ανοίγει το χρώμα, σημαίνει ότι είχε και λίγους Τουρκοκύπριους κλπ. Το κόκκινο είναι Τουρκοκύπριοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι ήταν διασκορπισμένοι Τουρκοκύπριοι σε όλο το νησί. Έτσι ήταν η Κύπρος το 1959-60 που ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία. Είπαμε προηγουμένως ότι το 1963-64 με την Τουρκανταρσία απεχώρησαν οι Τούρκοι και η TMT υποχρέωσε πολλούς Τουρκοκύπριους από μεικτά χωριά ή από μικρά τουρκοκυπριακά χωριά να μεταφερθούν σε συγκεκριμένες περιοχές. Από αυτές τις περιοχές οι 16 νομίζω ήταν οι μεγαλύτερες και έλεγχαν περίπου το 5% του κυπριακού εδάφους. Σε πλήστες από αυτές τις περιοχές δεν ασκούσε έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορούσε να πάει αστυνομικός. Δεν μπορούσε να περάσει πολίτης από αυτές τις περιοχές. Υφίστατο δηλαδή έναν είδος διχοτόμησης, πολυδιχοτόμησης της Κύπρου πριν από την εισβολή. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σκεφτείτε τώρα τον πόλεμο του 1974, σας έρχεται αμέσως στη σκέψη η Κερίνια, η άμυνα εκεί στα παράλια στο 5 μίλι. Όμως η Εθνική Φρουρά, οι ελληνικοκυπριακές δυνάμεις, είχαν να αντιμετωπίσουν στα μετόπιστε όλους αυτούς τους θυλάκους, οι οποίοι παρεμπόδιζαν τις μετακινήσεις της Εθνικής Φρουράς. Εδώ είναι ένας χάρτης που δείχνει απλώς τις φάσεις της εισβολής. Σημειώστε ότι όταν έγινε η Κεχηρία, ένα μικρό τμήμα εκεί είχαν καταλάβει οι Τούρκοι και είχαν καταφέρει να ενώσουν το θύλακα Λευκωσίας Αγίρτας με το προχείρωμα, με το προγεφύρωμα, δηλαδή μόνο εκείνα, εκείνον το χρώμα, το σκούρο, το κόκκινο. Οι χάρτες που ακολουθούν προέρχονται από το βιβλίο που εξέδωσε το 281 τάγμα Μπεζικού, είναι το τάγμα στο οποίο υπηρετούσα, με συγγραφέα των φίλων Χαράλαμπων Αλεξάνδρου. Εδώ τώρα θα δείτε τη σημασία των τουρκοκυπριακών θυλάκων, αλλά και το χάος που προκάλεσε το πραξικόπημα. Και μέσα από αυτό το χάος εκλήθηκε η Εθνική Φρουρά και συγκεκριμένα η μονάδα μου να επιτελέσει το καθήκον της. Η μονάδα μου έδρευε εδώ περίπου, στη Μύρτου. Η Κερίνια είναι εκεί και η εισβολή ήταν εκεί. Ο χώρος ευθύνης του τάγματος μας ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί οργανωμένα οχυρωματικά έργα με μπετόν αρμέ, έμπαιναν μέσα άρματα, έμπαιναν μέσα πυροβόλα, πολυβόλα κλπ. Ένα μήνα πριν την εισβολή, ως βοηθός αξιωματικός στο τρίτο γραφείο, έπαιρνα συνεργείο και τα είχαμε καθαρίσει όλα. Ήταν σαλόνια έτοιμα για να επιτελέσουν το καθήκον τους. Όμως, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, η μονάδα μας πήρε διαταγή και πήγε στη Λευκωσία. Στη συνέχεια, στις 16 του μηνός την επομένη, πήρε διαταγή να πάει στον Κύκο, όπου ήταν ο Μακάριος. Εδώ ανατινάχθηκε μια γέφυρα από τον αξιωματικό του εφεδρικού, τον Παπακώστα, ο οποίος σημειώστε πώς τα φέρνει η ζωή, ήταν, όταν παντρεύτηκα, ήταν θείος της γυναίκας μου. Και εγώ ήμουν μέσα στη φάλαγγα στην οποία πορευόμουν.
Στη συνέχεια, επειδή απεκόπηκε η δίωδος προς Κύκχον, θα πηγαίναμε στην Πάφο. Πήγαμε στην Πάφο μέσω Τρόδους και φτάσαμε στην Πάφο. Δηλαδή, η μονάδα μου, αντί να βρίσκεται εκεί, να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, παραμονή της εισβολής ήταν στο άλλον άκρο της Κύπρου. 19 Ιουλίου, απόγευμα, αργά, στις 5 η ώρα, παίρνουμε διαταγή να πάμε στη Λευκωσία. Κάνουμε αυτή τη διαδρομή, φτάνουμε στη Λευκωσία, μεσάνυχτα περίπου. Ο πρώτος λόγος, ο δικός μου, για καλή μας τύχη, θα καταλάβετε μετά, πήρε διαταγή να πάει στον Μπογάζι, εκεί. Ήταν μια πιθανή περιοχή, η πρώτη στον κατάλογο, για απόβαση των Τούρκων. Πράγματι, κάποια σχέδια, επειδή ήμουν στο τρίτο γραφείο, πρόβλεπαν υπό κάποιες συνθήκες υποδιοίκηση ενός λόγου 281 στο τάγμα 399 που έδρευε εκεί. Δεν ξέρω αν οι προϋποθέσεις εκείνες ίσχυαν ή όχι τότε. Όμως, οι υπόλοιποι λόγοι του τάγματος έμεινα στη Λευκωσία και ξεκινούν το πρωί, όταν εκδηλώθηκε η εισβολή, να πάνε στο χώρο ευθύνης του τάγματος. Ναι, αλλά τα αεροπλάνα, οι Τούρκοι είχαν πλήρη έλεγχο του αέρος. Δεν είχαμε εμείς αεροπορία και δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κανέναν αεροπλάνο από τη μητέρα πατρίδα. Εδώ, ενώ πήγαινε η φάλαγγα, βομβαρδίστηκε η φάλαγγα του 281 και του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού στον Κοντεμένο. Είχαμε, καταστράφηκαν τα αυτοκίνητα και είχαμε τα πρώτα θύματα, μεταξύ των οποίων τον φίλο μου, συμμαθητή, συγκάτοικο στο Διόριος που νοικιάζαμε σπίτι, τον Αθυπολοχαγό Μενέλαο Μενελάου, ο οποίος μάθαμε τελευταίως από τον στρατιώτη ότι σκοτώθηκε γιατί πήγε να μεταφέρει τραυματισμένο στρατιώτη της δημιουργίας του. Ήρθε και μας το είπε το ίδιο το παιδί, εμένα ήρθε να σώσει και σκοτώθηκε. Πήγαν στη συνέχεια στη περπατητή στην παραλία. Στα παράλια που βλέπαμε προηγουμένως εκεί. Στην Κερίνια, αλλά πώς πήγαν, αντί να πάνε, πήγαν περπατητή, αποδεκατισμένοι. Το γεγονός ότι καθυστέρησαν να πάνε εκεί, άργησαν να μπορέσουν να κάνουν και την αντεπίθεση. Αν η αντιπίθεση γινόταν έγκαιρα και πήγαινε όλο το τάγμα, όλες και οι δύο μονάδες που βάδιζαν εκεί, μόλις έκαναν το προγεφύρωμα οι Τούρκοι και έκαναν αντεπίθεση, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εμείς τώρα, ο πρώτος λόγος, εφόσον η εκδήλωση της εισβολής έγινε εδώ, εμείς ήμασταν πάνω στην Αχτίν, το πολυβόλο μου ήταν επί της Αχτής ακριβώς. Ομολογώ ότι έβαλα το σταυρό μου όταν άκουσα ότι εκδηλώθηκε η επίθεση στην Κερίνια. Επομένως, πήραμε διαταγή να βαδίσουμε προς Δίκομον Σιχαρή. Σημειώστε ότι εδώ ήταν ο θύλακας Λευκωσίας Αγύρτας, έτσι, που ήταν κατεχόμενος από το 64. Βαδίζοντας τώρα, επιστρέφοντας να πάμε στις περιοχές που έπρεπε να περάσουμε, να πάω πίσω στους θύλακες να δείτε, απ' εδώ, από το θύλακα του Τσάους, νοτίος. Εκεί δεχτήκαμε μία ενέδρα, με πολυβόλα, βαριά πολυβόλα κλπ. Αναγκαστήκαμε να κατεβούμε από το οχήματα να κάνουμε μάχη. Είχαμε και τον πρώτο νεκρόν, τον Μακαρίτη τον Κυριάκο, ο οποίος σκοτώθηκε δίπλα μου. Σε κάποια φάση, εγώ
Νόμισα ότι τραυματίστηκα. Λιγόστεψε το φως μου. Τι είχε συμβεί. Φορούσα αυτά τα γυαλιά και είχε πέσει ο φαγός. Ο ένας φαγός έπεσε κάτω. Από το φόβο μου, μόλις εμπήκαμε στη μάχη, ήταν η πρώτη εμπειρία, νόμισα ότι τραυματίστηκα και δεν καταλαβαίνω που τραυματίστηκα, γι' αυτό δεν έβλεπα καλά. Ευτυχώς βρήκα το φαγό και μπόρεσα να συνεχίσω. Καθυστερήσαμε 4 ώρες από τους Τούρκους του Τσάους. Φθάνοντας στην δίκο Μονεκή, δεν ξέρετε καλά τις προηγίες, εν πάση περιπτώσει διαταχθήκαμε να κάνουμε μια επίθεση στο θύλακα Λευκοσίας Αγύρτας, στο ύψωμα Φραντζόλα, εκεί περίπου. Ενώ από την άλλη μεριά ερχόντουσαν, έκαναν επίθεση οι Ελδίκ. Ναι, αλλά αντί να κάνουμε αναγνώριση ημέρας και να μπορέσουμε να κάνουμε νυχτερινή επίθεση με την επέλαση του Σκότους, κάναμε αναγνώριση νυχτός η ώρα 11 το βράδυ. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το σημείο που έπρεπε να επιτεθούμε ήταν 2 φωτάκια, τα οποία όταν ξεκινήσαμε την επίθεση έσβησαν. Παρ' όλα αυτά, εισχωρήσαμε 1 χιλιόμετρο ολόχος μας μέσα στις ελεγχόμενες από τους Τούρκους περιοχές. Όταν πήραμε όμως τα πρώτα πολυβολία, δεχόμαστε τροχιοδεικτικά βλήματα και πυρά προσκοπευμένα εναντίον μας. Πλησίαζε το πρωί, και ο λοχαγός έκρινε ότι θα μας θέριζε η αεροπορία. Δεν είχαμε καμία ελπίδα επιβίωσης. Κάμπος ήταν η περιοχή, με ελάχιστες κερτώσεις του εδάφους. Οπότε διέταξε οπισθοχώρηση. Την επόμενη μέρα είμαστε σε έναν ύψωμα εδώ. Μιλούμε για 21 Ιουλίου. Εκεί δεχόμαστε βυθίσεις αεροσκαφών, έρχονται για να μας βομβαρδίσουν. Ο λοχαγός μας ήταν ένας λεβέντης λοχαγός, ο Τσάχαρης, ο Γιώργος. Μας λέει, παιδιά, δεν έχουμε άλλον τίποτε. Ένα αντιεροπορικό που έχουμε, τι να κάνει. Όρθιοι όλοι με τα όπλα σας. Και 100 άντρες περίπου, πως είμαστε του λόχου, στεκόμασταν όρθιοι και βάζαμε με τα τυφέκια νούμερο 4 τα μαρτίνια. Αυτό να απέτρεπε τους αεροπόρους όταν έκανα βύθιση, έφευγαν και πήγαιναν αλλού. Πάω τώρα μπροστά 1 μήνα. Όταν ήμουν εχμάλωτος στην Αντιγιάμα, πέρασε ένας αεροπόρος Τούρκος, περνούσε από τους θαλάμους που ήμασταν και ρώτησε, υπάρχει κανένας που ήταν στο ύψωμα του 361 τάγματος πεζικού την τάδε μέρα, 21 του μηνός. Του λέω, ήμουν εγώ. Λέω, θα του πω και ό,τι γίνει. Μου λέει, συγχαρητήρια. Αυτό που έκανετε με τα όπλα, μας εγλιτώσετε, διότι φεύγαμε εμείς, διότι μην νομίσετε και ο αεροπόρος που είναι πάνω μας, λέει, και βλέπει κάτω και βλέπει ένα σωρό κάνες τραυμένες πάνω του, διότι κατέβαιναν πάρα πολύ χαμηλά. Σκέφτεται και ο ίδιος και τη ζωή του και τα αεροπλάνων του. Την άλλη μέρα πήγαμε, ανεβήκαμε στην Αλονάγρα και εκεί είναι άσπρη μου την περιοχή, είναι εκείνη που πήγαμε για ενίσχυση μιας άλλης μονάδας δικής μας. Εκεί ανταλλάσσαμε όλη την ημέρα σκληρούς, είχαμε ανταλλαγή πυρών δύσκολη. Σε κάποια φάση, αντί να δεχόμαστε με τοπικά πυρά, δεχόμαστε πυρά λοξά από το πλευρό. Εκεί σκοτώθηκε ένας στρατιώτης του λόχου μας, όχι της δημιουργίας μου, ο Γιώργος ο Παχουλαράς, και δίπλα μου εντελώς ο εξελάδος υπολοχαγός της άλλης μονάδας, στην οποία είμαστε εν υποδιοίκηση, ο Γιώργος ο Παπαλαμπρίδης, του οποίου δέχτηκα τα αίματα και πάνω μου, κυριολεκτικά. Όλη την ημέρα είχαμε εκεί μάχες. Όταν έγινε νεκεχηρία η ώρα 4 περίπου, πήραμε διαταγή από τον λοχαγό για απαγκίστρωση.
σύμπτυξη. Μάλιστα μου φωνάζει, πες το παιδί που κρατάει το πολυβόλο, αφού δυσκολεύεται να πώς να το κουβαλήσει, να χαλάσει τον επικρουστήρα και να σταφίσει. Δίνω την εντολή στο ευψυχείο όνομα και πράγμα Ευρυπίδη και του λέω, ας το πολυβόλο, χάλας το κλπ. Τι να κάνω, μάστρε, δεν αφήνω εγώ το πολυβόλο μου. Και το πήρε, θέλω έναν να κρατάει το κουτί με τις σφαίρες. Ψάχνω δίπλα, δεν είχε κανέναν, το άρπαξα εγώ, καλύψαμε τους φαντάρους και κατεβήκαμε. Όταν κατεβήκαμε κάτω, μας αγκαλιάζει ο λοχαγός και λέει, ρε παιδιά, όλους δηλαδή τους δημιουργίτες εκεί πέρα, πρώτη φορά πίστεψα στο τι σημαίνει αυτό που λέμε, που διδάσκομαι στις στρατιωτικές σχολές και λοιπά, σύμπτυξη. Νόμιζα ότι ήταν αυτό για παραμύθια, για να παρηγορούμαστε. Καταφέραμε και κάναμε σύμπτυξη. Δεν θα πάω τώρα στη συνέχεια, φύγαμε. Εκείνο που λέω είναι ότι οι Τούρκοι παραβίαζαν τη συνθήκη, την εκεχηρία συνεχώς. Ενώ εμείς είχαμε διαταγές να σεβόμαστε την εκεχηρία. Εδώ είναι ο υπολοχαγός, ο Τσουκνίδας, ο Δημήτρος, που σκοτώθηκε στα παράλια εκεί της Κερίνιας τις ημέρες που έκαμπνε αντεπίθεση η άλλη λόχη της μονάδας μου. Η αιωνία του η μνήμη ήταν ένας λεβέντης, όπως λένε οι στρατιώτες του. Μέσα στην εκεχηρία πήγαμε εδώ περίπου. Δηλαδή, στα δυτικά του θύλακα Λευκωσίας Αγίρτας. Εκεί ήμουν με τη δημιουργία μου και με άλλους, με ακόμα μια δημιουργία, απέναντι από τον Άγιο Ερμόλαο, τον οποίο είχαν κατακτήσει οι Τούρκοι μέσα στην εκεχηρία. Στήσαμε και ένα ναρκοπέδιο, κρατήστε το αυτό, με τη βοήθεια φυσικά του μηχανικού, σε ένα χωματόδρομο. Τελικά μας παίρνουν 13 του μηνός, μας πήραν 12-13, μας πήραν στο σχολείο του Κοντεμένου, όπου ήταν ο σταθμός διοίκησης του λόχου, του τάγματος για να ξεκουραστούμε, και στις 14 του μηνός δεχόμαστε βομβαρδισμούς με την έναρξη της δεύτερης φάσης. Το βράδυ πηγαίνουμε νότιο-δυτικά του Κοντεμένου, εδώ περίπου, και εγώ ήμουν δημιουργήτης της δημιουργίας οπλομηχανημάτων. Έδωσα τα οπλομηχανήματα υποδιοίκηση σε άλλες δημιουργίες που ήταν μπροστά. Έναν πολυβόλο το έταξα πίσω από το σταθμό διοίκησης του τάγματος και ήμουνα μαζί με τον λοχαγόν, οργανώσαμε εκεί το σταθμό διοίκησης. Όλη την ημέρα δεχόμαστε αεροπλάνα, βομβαρδισμούς και όπλα καμπύλης τροχιάς. Σε κάποια φάση διακόπτονται οι ασύρματες επικοινωνίες. Για ασύρματες ούτε λόγος. Εκεί, σε κάποια φάση, ενώ περνούσαν αεροπλάνα, άρχισαν να έρχονται και όπλα καμπύλης τροχιάς μικρά. Γύρω στις 3 περίπου ακούσαμε ότι κατελήφθη η σκυλούρα. Αμέσως κατάλαβα ότι θα αποκοπτόμασταν. Ο λοχαγός, σημειώστε, ο Τσάχαλης, είχε φύγει από τον λόχο, τον πήρα στον Λβό, γιατί είχε άλλη ειδικότητα, και έφεραν καινούριο λοχαγό, εξαιρετικό λοχαγό, τον Καχέλιον τον Δημήτρη, αλλά ο άνθρωπος δεν ήταν ενήμερος για την περιοχή. Όταν άκουσα εγώ ότι κατελήφθη η σκυλούρα, του έκανα εισήγηση να υποχωρήσουμε λίγο, για να μην αποκοπούμε. Ο λοχαγός, ορθός, έκρινε ότι μόνο με διαταγή εγώ, με έγκριση αυτής της πράξης φεύγω. Κάναμε απέλπιδες ενέργειες να επικοινωνήσουμε με τη διοίκηση, ήταν αδύνατο. Πολύ αργά τον έπεισα ότι έπρεπε να κάνουμε μια κίνηση προς τα πίσω. Οπότε θεώρησα εγώ σκόπιμο να πάω να ειδοποιήσω ο ίδιος το κλιμάκιο που είχαμε το πολυβόλο πίσω. Σηκώθηκα, περπάτησα καμιά 30 μέτρα περίπου
Και αμέσως δέχθηκα από τα σημεία που ήταν ταγμένες οι δημιουργίες μας, οι εμπρός, καταιγισμών, πυροβολισμό. Γύρισα πίσω, έπεσα κάτω και είδα πρέπει να ήταν πάνω από 8 τάγκς. Τα χάσα, λέω, αφού εκεί είναι οι δημιουργίες οι δικές μας. Τι έγινε, πώς βρέθηκαν εκεί άρματα, μήπως είναι δικά μας, μήπως ήρθαν τίποτε από τον Κορμακίτη, κάτι έγινε, θαύμα. Μέχρι να σκεφτώ, μέχρι να καταλάβω, 2 άρματα έφτασαν σαν αυτοκίνητα σχεδόν. Ήταν αρματικό το έδαφος πεδιάδα, πάνω από το όριγμα του Λοχαγού. Ο άνθρωπος δεν είχε ούτε χειροβομβίδα, μόνο το πιστόλι του. Τους συνέλαβαν, ήταν ο Λοχαγός εκεί, 3-4 στρατιώτες. Εγώ με έναν πιστόλι, περίστροφο και ένα στέν, στέν κυπριακής κατασκευής του 63, που έριχνα τακ, τακ, έτσι τις σφαίρες. Λοιπόν, λέω τώρα τι κάνω. Να πυροβολήσω και να φύγω. Ασκοτωθώ, όχι από παλικάριά, αλλά εκείνη την ώρα θεωρείς εξεγραμμένος. Ό,τι κάνεις, το κάνεις στα πλαίσια του αισθήματος της αυτοσυντήρησης. Ύστερα σκέφτηκα, άμα πυροβολήσω τώρα, δεν θα σκοτώσουν τους δικούς μας που έπιασα. Ή τραβώντας μια ρηπή, δεν θα σκοτώσω και δικούς μας. Θυμήθηκα ότι θα καταλάβαιναν ότι είμαι αξιωματικός. Έριξα τον περίστροφο σε ένα θάμνο και τράβηξα λίγο, έσκισα το γιακάν για να μην φαίνονται τα σημάδια των διακριτικών. Και θυμήθηκα ότι κρατούσα και τη στρατιωτική μου ταυτότητα. Έκανα την κίνηση όπως ήμουν κάτω έτσι, έβγαλα το πορτοφόλι μου για να σχίσω ότι θα βγάλω τη στρατιωτική ταυτότητα, να την πετάξω, να τη σχίσω, να, αν με πιάνε, να μην δουν τον βαθμό μου. Όπως ήμουν έτσι, δέχομαι, μου καρφώνει μια ξυφολόχη από πίσω και ακούω ένα γιούρο-γιούρου. Γυρίζω ο Τουρκαλάς, με φώτισε ο Θεός εκεί πέρα και του λέω «Παρά». Είχα μέσα 44 λίρες, ήταν η μισθή ο μισθός 2 μηνών των εφέδρων αξιωματικό, που να τις φάμε μες στον πόλεμο. Φαίνεται ο άνθρωπος, του άρεσε η ιδέα, το έβαλε στην τσέπη και δεν είπε σε κανέναν τίποτε. Τότε θυμήθηκα μια βαριά κουβέντα που είπα μέσα στην Εγκεχηρία. Άμα κουραστείτε, πέντε μου να σταματήσω. Λοιπόν, μέσα στην Εγκεχηρία, σε κάποια φάση, άκουσα ότι έγινε ανταλλαγή των πρώτων εχμαλώτων. Έφεραν ένα λόκατσιν, ήταν συμμαθητής μου, ο Παναγιώτου Γεώργιος του Μαρκαντώνη, αδερφός του ήρωα Ευμένιου Μαρκαντώνη που σκοτώθηκε το 1967 στην μάχη της Σκοφίνου. Τον έφεραν πολύ τραυματία οι Τούρκοι πίσω, τον είχαν πάρει μάλιστα και στην Τουρκία σε νοσοκομείο. Και σκέφτηκα εγώ ο μάγκας και ο ήρωας. Λέω, μπράβο, στάθηκε και πιάστηκε εχμάλωτος ο Γιώργος. Τότε κατάλαβα πώς επιάνομαι κι εγώ εχμάλωτος χωρίς να το καταλάβω. Τη στιγμή μάλιστα που ήμουν εφεδρεία του τάγματος. Λοιπόν, αμέσως μου έβγαλε τα δέματα από τα παπούτσια, έδεσε τα χέρια μου, μας πήραν κάπου όλους μαζί, φέρανε και από εδώ, από εκεί, θα είμαστε καμιά δωδεκαριά, μας έβαλαν με δεμένα τα χέρια πίσω, γονατίσαμε και ήταν εκτελεστικό απόσπασμα. Τώρα ήταν παράσταση, ήταν πραγματικό, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, όπως είμαστε γονατιστοί, μας κόπευαν, τραβούσαν τη σκανδάλη ως το σημείο που έφτανε χωρίς να φύγει η σφαίρα και σταμάτησα μια-δυο φορές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τζιπάκι με έναν Τούρκο συνταγματάρχη και του σταμάτησε. Παναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είχαν πρόθεση να μας εκτελέσουν ή αν το έκανα για ψυχολογικό πόλεμο. Όλο το βράδυ μείναμε δεμένοι, γονατιστοί, μπροστά σε 2 άρματα, τα οποία ξεκινούσαν τις μηχανές τους και από ένα στρατιώτη με τη ξυφολόχη καρφωμένη πίσω σου. Καταλαβαίνετε, ούτε τουαλέτα να πας, ούτε τίποτα, μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και την επόμενη ημέρα, 16 Αυγούστου,
όλη την ημέρα με το καλοκαίρι της Κύπρου που ήταν πάνω από 40 βαθμούς, χωρίς νερό, μέσα στον ήλιο και με τους Τούρκους να μας ειρωνεύονται και να μας ξυλοφορτώνουν κάθε φορά που περούσαν τουρκικά αεροπλάνα λέγοντάς μας ότι είναι ελληνικά και πάνε να βομβαρδίσουν τους καημένους τους Τουρκοκύπριους που τους βασανίζαμε. Γύρω στις 6 το απόγευμα ήρθε ένα λεωφορείο και μας λένε ανεβάτε στο λεωφορείο. Μόλις ανεβαίνω πάνω, δεμένος καθώς ήμουν έτσι ταπεινωμένος, ακούω από τον οδηγό, βουνών με βουνών ένες μίγοι, δες μίγοι, ρέλε με σανούι. Κοιτάζω ποιος ήταν ο οδηγός. Ο οδηγός ήταν οδηγός ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μας έφερνε τον εφοδιασμό, δηλαδή τα τρόφιμα κάθε μέρα, στο στρατόπεδο, με τον οποίο μια ημέρα που ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας ήρθα σε ρήξη, γιατί δεν παράλαβα κάποια τρόφιμα τα οποία ήταν ακατάλληλα. Λέω τώρα είμαι τελειωμένος. Εν τω μεταξύ δεν είχα πει βαθμόν. Όταν μας συνέλαβαν και ρώτησαν βαθμόν, ο λοχαγός πετάχθηκε και είπε «Εγώ είμαι ο ανώτερος εγώ, εδώ και είμαι λοχίας». Είμαι λοχίας, ήμουν καθηγητής στο γυμνάσιο Κύκου, παρουσιάστηκα τώρα με την επιστράτευση. Έχει άλλον βαθμοφόρο? Λέει όχι. Κανείς στρατιώτης δεν μας απεκάλυψε. Και έτσι πήγαινα ως απλός. Όταν προχωρούσαμε, μας είχαν δέσει και τα μάτια, αλλά μέσα στον ήλιο και του καλοκαιριού με ένα μαντίλι άσπρο και λίγες από εδώ, από εκεί, ψευτοβλέπαμε. Βλέπω το αυτοκίνητο και προχωράει, θυμάστε που σας είπα για ένα ναρκοπέδιο. Πηγαίνει ο Λόησα πάνω στο ναρκοπέδιο. Τι κάνω τότε? Λέω στους Τούρκους, πάτε πάνω στο ναρκοπέδιο, θα σκοτωθείτε κι εσείς κι εμείς. Ή κρύβω. Κάνα την προσευχή μου, λέω. Θυμήθηκα τη γιαγιά μου που μου μιλούσε για το Σαψό στην Παλαιά Διαθήκη και θυμήθηκα εκείνον το «αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον άλλο φίλο». Λέω, δεν θα πω τίποτε. Ευτυχώς, όταν φτάσαμε εκεί κοντά, είδαμε θραύσματα από σιδερικά, έτσι από εδώ, από εκεί, λέω, κάτι κάπαμε κι εμείς, δεν πήγαμε έτσι άδικα τέλεια τον αδίκο. Περνώντας από εκεί, μας λένε, τώρα θα πιείτε νερό, παιδιά. Κατεβείτε να πιείτε νερό. Τι ήταν εκεί? Μια μάντρα με δυο βαρέλια έτσι κομμένα, ξέρετε, που έβαζα για να πίνουν τα ζώα νερό. Ήταν και τα ζώα εκεί και έπιναν και 4 σκύλοι. Και έπρεπε και εμείς να κατέβουμε και να πιούμε όπως τους σκύλους νερό από τις γούρνες αυτές. Το βράδυ, κατά τις 7.30-8, μόλις σκοτίνιασε τότε, φτάσαμε πού? Φτάσαμε στο Σεράι. Κατεβαίνοντας το Σεράι, τι είναι το Σεράι? Ήταν το κέντρο διοίκησης επί Τουρκοκρατίας που έγινε πάλι κέντρο διοίκησης επί Αγγλοκρατίας και ήταν μέσα στην τουρκοκυπριακή συνοικία και είχε και φυλακές. Την ώρα που πατούσα το πόδι μου πάνω στο έδαφος, μετέδιδε ο Μπαϊράκ, ο ραδιοσταθμός των Τουρκοκυπρίων, ο παράνομος, ότι τη δήλωση του αείμνηστου Καραμαλή, δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας Κυπρίους λόγω αποστάσεως. Φανταστείτε τώρα εμένα που μεγάλωσα μέσα στην εποχή της ΕΟΚΑ, ήμουν κάμα τα μαθητικά μου χρόνια τη δεκαετία του 60 που το όραμα της Ένωσης ήταν ακόμα ζωντανό και ζούσαμε με αυτό, τι απογοήτευση ένιωσα. Και φανταστείτε ύστερα όταν μπαίνω στο κελί, σε αυτόν το κελί, είναι πραγματικά κελί από το Σεράι και να έχω εχμαλώτους, είμαστε 6-7 μέσα εκεί
Οι δυο-τρεις ήταν στρατιώτες, οι άλλοι ήταν πολίτες που τους έπιασα. Και να μ' αρχίζουν οι στραφαντάροι. Ήτανε παιδιά και που δεν πήγα γυμνάσιο τη σειρά του Γενάρη. Μάστρε, εν τούτα που λαλούσετε για την Ελλάδα, ήθελα να χτυπώ το κεφάλι μου στον τοίχο. Τα κελιά ήταν αυτά. Χωρούσαν, δεν μας χωρούσαν να ξαπλώσουμε στο σεράι. Την πρώτη νύχτα προβληματιζόμαστε, ρε παιδιά, πώς θα κοιμηθούμε. Χάμω φυσικά θα κοιμηθούμε, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτα. Και με έναν κουβά για τις σωματικές μας ανάγκες. Λοιπόν, το πρωί ξυπνήσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν τόση εξάντρησή μας που κοιμηθήκαμε όπως είμαστε. Στο σεράι είναι εδώ, μια ημέρα βλέπουμε να φθάνουν άνθρωποι των Ηνωμένων Εθνών, του Ερυθρού Σταυρού. Βλέπετε, ήταν και αγγελόπορτες, δεν είχε πόρτα και βλέπαμε μέσα στην αυλή τι γινόταν. Περιμέναμε να έρθουν να μας δουν. Ήταν Ερυθρός Σταυρός, κρατούσα τσάντες με το σήμα του Ερυθρού Σταυρού πάνω. Είχαν πάνω του σήματα του Ερυθρού Σταυρού, πέρναγε η ώρα τίποτα. Είχε έναν Τουρκοκύπριο αστυνομικό της τουρκοκυπριακής διοίκησης. Είπαμε από τότε είχαν τη δική τους διοίκηση. Ήταν κοντοχωριανός μου, από τον Άι Νικόλα. Είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, οπότε με φώτισε ο Θεός, έκανα την προσευχή μου, τι να κάνω τώρα εγώ. Του λέω, «Θκέ Κυπριακά, θύε», του είπα, «θύε είσαι είναι», λέω του. «Μου δίνεις ένα χαρτάκι, ένα μουριβάκι να γράψω το όνομα μου πάνω, να το δώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, για να γλιτώσω, του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να γλιτώσω έτσι». Διότι κουβεντιάζαμε, επειδή ήταν κοντοχωριανός, του έλεγα και εγώ διάφορα για ότι είχαμε έναν μπέλια δίπλα, ο παππούς μου είχε φίλους Τούρκους και τέτοια κλπ. Από τον Άγιο Νικόλαο. Και είχαμε δημιουργήσει και μια σχέση. Πήγαινε ήρθε δύο-τρεις φορές, δεν μου απάντησε. Ύστερα μου φώναξε, μου λέει, «Πάρ' το αυτό το πακέτο, τα τσιγάρα, θα το βάλω εδώ και πάρ' το». Και γράψε μου πάνω, ένα μολυβάκι. Έγραψα το όνομα μου και τα ονόματα όσων ήξερα. Δεν ήξερα τι έκαμε ο άνθρωπος. Όταν ήρθα όμως από την Αιχμαλωσία, ρώτησα τους δικούς μου, «Πότε μάθατε ότι ήμουν αιχμάλωτος?» Μου λέει, περίπου 18-19 του μηνός, του Αυγούστου, μετέδωσε το ΡΙΚ ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πληροφορίες ότι οι κάτωθοι είναι αιχμάλωτοι και βρίσκονται στο σεράι. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Θεός να τον αναπαύσει, βοήθησε την κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα τα πολυλογώ. Εκεί έγιναν ανακρίσεις. Τις ανακρίσεις έφαγα ξύλων του άλλου κόσμου. Γιατί ήθελα να πω και πράγματα που δεν πίστευα. Μου λέει, «Τι θέλεις, ένωση με την Τουρκία ή ένωση με την Ελλάδα?» Του λέω, «Εσύ, αν είσαι στη θέση μου, τι θα απαντούσεις?» Δεν έγυριζε η γλώσσα μου την εποχή εκείνη με τον ενθουσιασμό και λοιπά, ακόμη να αποέθερω την Ένωση. Τακ, απ' εδώ, απ' εκεί. Και ειρωνίες, εμένα ρε, το πατρίδα μου ήρθε. Εσένα, η μάνα σου, η πατρίδα σου, πού έπηγαινε, πήγε στο φύλλο? Τέτοιες ειρωνίες. Και ξύλων από πάνω και διάφορα. Να μην πολυγρογούμε για να πάμε και λίγο στην Τουρκία. Μια αυγή, μα ξύπνησαν νύχτα, άμα πέρασαν τα μεσάνυχτα, εν πάση περιπτώσει, μας λέει, θα σας απελευθερώσουμε τώρα. Μας έριξαν μέσα στα αυτοκίνητα τα στρατιωτικά. Κάποιοι Τουρκοκύπροι μας λένε, μην ακούτε, προσέχετε τώρα, οι γκιαούριδες δεν είναι σαν εμάς, οι γιουρούκηδες δεν είναι σαν εμάς. Τους Τούρκους της Τουρκίας τους έλεγαν γιουρούκηδες εκείνοι, οι Τουρκοκύπροι. Μας έριξαν μέσα, μας πήραν στο λιμάνι της Κερίνιας εκεί, μας έβαλαν μέσα στο αμπάρι ενός μεταγωγικού πλοίου, έτσι δεμένους, δεν είναι επιτυχημένη φωτογραφία, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτήν είχα, δεμένους, μάτια, χέρια κλπ. Για να μας πάρουν στη Μεσσίνα.
Εκεί δεν άντεξα το δέσιμο, τη δίψα, φανταστείτε, μέσα στο αμπάρι, 22, 23, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, το Αυγούστου, χωρίς νερό, δεμένη, χωρίς σωματικές ανάγκες, χωρίς τίποτα. Έσφιξανε πολύ τα χέρια μου. Οπότε λέω στον έναν στρατιώτη, έδειξα τα χέρια μου, τα χαλαρώνεις λίγο. Μου τα έσφιξε πολύ περισσότερο. Για 10 χρόνια έδειχνα στα παιδιά μου τα σημάδια και στους μαθητές μου, που θυμούνται μέχρι τώρα τα σημάδια που είχα για 10 χρόνια από το δέσιμο εκείνο. Με τη βοήθεια του Θεού, επιτέλους φτάσαμε στη Μεσσίνα. Εκεί ήταν το μεγάλο δράμα. Να μας λιτσάρει κόσμος, να μας λιτσάρουν στρατιώτες. Μας έριξαν μέσα στα φορτηγά, κάποιοι στρατιώτες μας προστάτευσαν, εν πάση περιπτώσει. Μας έδειξαν μέσα στα φορτηγά και οι στρατιώτες, κάποιοι στρατιώτες με την ξυφολόχη, τρυπούσαν τους μουσαμμάδες για να μας τραυματίσουν, να μας σκοτώσουν. Καταφέραμε, κάποιος κατάφερε και εξεδέθηκε. Και όπως καθόμαστε πίσω ένας με τον άλλον, ξεδεθήκαμε αρκετοί και χαλαρώσαμε λίγο. Και σε κάποια φάση είδα μια ταπέλα που έγραφε Ταρσούς. Λέω, Απόστολε μου Παύλε, περνώ από την πατρίδα σου, κάμε το θαύμα σου να ζήσουμε. Πήγαμε στα Άδανα, το βραδάκι, και εκεί χιλιάδες όχλος έξω από τις φυλακές, έτοιμος να μας κατασπαράξει. Οι στρατιώτες εκεί μας προστάτευαν, έκαναν αλυσίδα και κάποιοι τους έστρεφαν τα όπλα για να μας προστατεύσουν. Φάγαμε ξύλων του άρνου κόσμου, εμένα έσπαζαν, ένιωσα ότι μασούσα τα σφραγίσματα των δονκιών μου. Υπήρχε ένας διάκος, ο διάκος του Σαλαμίνος τότε, ο πατήρ Θεόκλητος νομίζω το όνομά του. Τι του έκαναν εκείνου του ανθρώπου, τι εξευτελισμούς, ούτε ράσα του άφησαν, ούτε του έφτυνα στα γένια, ρέχες, ό,τι φανταστείτε. Μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις φυλακές των Αδάνων, μας έβαλα σε η θάλαμη ήταν αυτή, έτσι. Αυτά είναι τα κρεβάτια που βλέπετε. Χωρούσε περίπου 55 άτομα ο κάθε θάλαμος, αλλά ήμασταν 90. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε ο καθένας πάνω σε έναν κρεβάτι. Μας λέει, ελάτε στην κουζίνα. Αν λέμε εμείς, τόση πείνα που έχουμε, δόξα τω Θεός, θα φάμε. Πάμε στην κουζίνα, βλέπω ωραία τυράκια. Λέω, έναν άσπρο τυρί, α, Παναγία μου, να αρπάξω έναν να φάω. Αρπάσω το τυρί, ήταν σαπούνι. Από αυτά τα σαπούνια που φτιάχνουμε το λάδι που έχετε και στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στα Άδανα, ζούσαμε συνεχώς μέσα σε αυτούς τους θαλάμους. Δεν μας έβγαζαν έξω. Μπορούσε να περάσουν μέρες ολόκληρες να βγούμε έξω. Κάποτε που μας έβγαζαν, ήταν για να μας καταγράψουν, κάτι να κάνουν κλπ. Και μια φορά ήρθε τον BBC. Να μην έρθει τον BBC. Να πει ότι τι ωραία που περνούν οι εχμάλωτοι στην Τουρκία. Λοιπόν, το διάκο του έφεραν το ράσο του σιδερωμένο και καθαρόν, τον ανέβασαν πάνω στο τραπέζι και τον έβαλαν να μας μιλήσει. Πες τους λίγα πράγματα, τραβά τον BBC. Οπότε, εκείνη τη κάναμε το, είπαμε το Πάτερ ημών, κάναμε το σταυρό μας, άμα κάναμε το σταυρό μας, τον πέταξαν κάτω και τέλειωσε η υπόθεση. Εδώ πάλι είναι η παράταξη, με τον διάκο να μας μιλά. Βλέπετε πόσοι είμαστε. Και εδώ αυτός είμαι εγώ. Με τα γυαλάκια, τα ιστορικά εκείνα γυαλάκια, τα οποία δεν σας είπα ότι μου τα πήρα 2-3 φορές και μου τα έδιναν και τα φυλάω ως κοιμήλιο μέχρι σήμερα. Βλέπετε το εξής, ότι πόσους βλέπετε με στρατιωτική στολή. Ελάχιστοι. Τότε ήταν τα φιοπράσινα, δεν ήταν η παραλλαγή. Είμαι εγώ, δεν ξέρω αν έχει ακόμη κανένα. Οι περισσότεροι ήταν πολίτες αυτού που λέμε εχμάλωτοι, τους Τούρκους, όμοιροι ουσιαστικά.
Και οι άλλοι φαντάροι, οι οποίοι όταν κατάλαβαν ότι θα συλληφθούν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προς τις ελεύθερες περιοχές, έμπαιρναν, αφήναν τα όπλα και έμπαιρναν σε σπίτια και έπαιρναν πολιτικά ρούχα. Μετά μας παίρνουν ένα βράδυ, μας φωνάζουν, σηκωθείτε, θα πάμε αλλού. Μας έβαλαν σε λεωφορεία να μας πάρουν σε άλλες φυλακές. Ήταν ένα δρομολόγιο, νομίζω είδα ύστερα τώρα τις αποστάσεις, θα είναι με τις σημερινές καταστάσεις των δρόμων, είναι 330 χιλιόμετρα. Τότε, εν πάση περιπτώσει, εμείς έκαναμε 7-8 ώρες να πάμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, έτρωγα ξύλο. Γιατί? Διότι είμαστε οι 2-3 μέσα στο λεωφορείο που είμαστε με στρατιωτικά ρούχα. Μέσα-μέσα έδιναν και καμιά σε κανέναν πολίτη. Αλλά το ξύλο εμείς το φάγαμε το περισσότερο. Στην Αντιγιάμανη οι συνθήκες ήταν σκληρότερες από τα Άδανα, με μια διαφορά ότι μας έβγαζαν σε ένα μικρό προάβλιο περίκλειστο μέμπου, ήταν σαν περισσότερο έμοιαζε με φωταγωγός. Αλλά ήταν αρκετά, μπορούσαμε να κάτσουμε κλπ. Το φαΐν στα Άδανα είχε μια μικροποικιλία, ήταν λίγο. Στην Κύπρο ήταν 3 ελιές και λίγο ψωμί μόνο. Στα Άδανα είχε μια μικροποικιλία με χορταρικά και τέτοια πράγματα, αλλά ελάχιστο. Στην Αντιγιάμανη ήταν το περισσότερες φορές πουργούρι, πνιγούρι, σούπα. Και αν έφερναν μερικές φορές καμιά μελιντζάνα, έτσι σπάνια κάτι πράγματα άλλα. Μία φορά δε, όταν ήρθε το φαγητό, βλέπουμε σε ένα πιάτο κρέας. Ορμούμε να αρπάξουμε το πιάτο να φάμε κρέας, ήταν ένα ποντίκι. Το πετάξαμε το ποντίκι και φάγαμε το φαγητό, τι να κάνουμε. Δύσκολες γενικά οι συνθήκες. Εκεί με δύο άλλα παιδιά κάναμε σκέψεις για απόδραση, όχι από παλικαριά, αλλά δεν είχαμε καμιά πληροφορία για το τι συνέβαινε. Οπότε η μόνη μας ελπίδα ήταν να κάνουμε μια απόπειρα, να βγούμε από κανένα παραθυράκι, να βγούμε, αλλά πού να πάμε. Οπότε σκεφτήκαμε, έρχονταν κάθε μέρα και ζητούσαν κάποιους να πάρουν, να φέρουν τις χύτρες με το φαγητό από το μαγειρία και πηγαίναμε εμείς, σηκώναμε το χέρι μας, πηγαίναμε. Μα πήγαμε μια, δυο, τρεις, πέντε φορές, μας κατάλαβαν και μας απαγόρευσαν μετά. Όμως είχαμε καταφέρει να δούμε χάρτη, εντοπίσαμε πού ήταν η Αντιγιάμα και βγάζαμε σχέδια απελπισίας να πάμε προς Συρία μεριά. Ευτυχώς δεν κάναμε καμιά απόπειρα, διότι δεν θα είμαστε ζωντανοί σήμερα. Μια ημέρα, ένα βράδυ, ήρθαμε, μα ξύπνησαν και φώναζαν διάφορα ονόματα. Ήταν όλοι φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, γιατί πήραν και από τα χωριά. Με φώναξαν και εμένα. Μας έβγαλα σε ένα διάδρομο και φώναζαν ονόματα, έφευγα. Φώναζαν ονόματα, έφευγα. Έμεινα τελευταίος. Τώρα λέω εγώ, για καλό έμεινα ή για κακό. Δεν ξέρα. Είχα και τη σκέψη, ρε, ήσουν αξιωματικός, δεν τους το είπες. Τούτοι πήραν τη μονάδα δυνατόν που δεν ανακάλυψαν τώρα κάτι, κάτι συμβαίνει μαζί σου. Έρχεται ένας στρατιώτης, ανοίγει την πόρτα, με ρίχνει σε έναν άλλο διάδρομο που ένωνε τον μεγάλο διάδρομο των φυλακών με το κελί μας. Το κελί κλειστό, ο θάλαμος κλειστός, έξω ο διάδρομος κλειστός, έμεινα όλο το βράδυ μόνος μου μέσα σε εκείνον τον διάδρομο. Δεν ξέρω εκεί, έκανα, δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω παρά προσευχή. Θεέ μου, κάμε να είναι για το καλό μου. Βοήθα να μην εκτελέσουν τους άλλους, να είναι και εκείνους για το καλό τους που τους παίρνουν κλπ. Αλλά βρισκόμουν σε μια έντονη απογοήτευση. Την άλλη ημέρα, μέσα στις φυλακές, είχαμε και έναν συνεχμάλωτον πολίτη που τον πήρα από το χωριό του, που ήταν μάρτυρας του Εχωβά. Τις προηγούμενες μέρες συζητούσα γιατί κρατούσε μαζί του κάτι φυλάδια στα οποία έγραψαν οι Τούρκοι να μην τα πειράξουν, διότι δεν ήταν ελληνικά κλπ. Δεν ήταν της εκκλησίας της δικής μας. Και μας τα δείχνε και καφιόταν μάλιστα.
Και συζητούσαμε θρησκευτικά μετά, εγώ και εκείνος πολλές φορές ιδιαιτέρως. Εκείνη την ημέρα, αντί να κρατάει και να τα φυλάδια, έβγαλε μια καινή διαθήκη τσέπης, σαν αυτές που είχαμε παλιά, που είχαν εκδώσει στη ζωή κλπ. Όταν την είδα εγώ και διάβαζε, λέω να του πω τώρα να μου τη δώσει καινή διαθήκη, τέλος πάντων τι θα είναι. Του λέω, Αλέκο, σε παρακαλώ μου δίνεις και εμένα την καινή διαθήκη να διαβάσω. Την πήρα και βλέπω ότι ήταν της βιβλικής εταιρείας καινή διαθήκη. Λέω, εντάξει, είναι, δεν είναι. Την παίρνω έτσι βαριεστημένα τώρα, τι να διαβάσω. Χωρίς να ξέρω τίποτε, ανοίγω τη χέλα, όπου πέσει να διαβάσω. Και πέφτει στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο με τη θαυμαστή αποφυλάκηση του Πέτρου. Που ήρθε ο άγγελος και λοιπά και τον πήρε. Φανταστείτε τώρα ένας εχμάλωτος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη του απελπισία να βλέπει αυτόν το θαυμαστό γεγονός. Ήταν ένα μήνυμα από τον Θεό, άντεξε κι εσύ και έχει ο Θεός. Για να μην σας κουράσω άλλο, θα φτάσω στο τέλος, κάνω άλματα, αλλά δεν περάζει. Εκεί κάπου είχα κουραστεί από τη βρώμα, από την αρχή του πολέμου, να μην έχεις κάνει ένα ντους. Από την αρχή του πολέμου να φοράς τα ίδια ρούχα, εσώρουχα και εξωτερικά. Είχα γίνει πλαστικά, επέτσωσα, που λέμε στην Κύπρο. Δεν μπορούσες να κινηθείς. Δεν άντεξα. Είχαμε κάτι βρύσες που είχαμε για να πίνουμε νερό και να πλυνόμαστε λίγο. Για ντους ούτε λόγος. Είχε ένα μικρό λάστιχο έτσι τόσο έφτανε. Οπότε, μια ημέρα λέω ότι θα κάνουν μπάνιο. Ήταν και Οκτώβρης, γύρω 19-20 το Οκτώβρη και ήταν κρύον ήδη εκεί. Οπότε, βγάζω ότι μια ημέρα νονούς μου έβγαζα τα εσώρουχα, τα έπλυνα. Και έμεινα με τα εξωτερικά, στέγνωσαν τα εσώρουχα την άλλη ημέρα, έμεινα με τα εσώρουχα και έπλυνα τα άλλα. Το απόγευμα αργά, όπως ήταν βρεμένα τα ρούχα μου, έρχονται και μας λένε, σύνταξη όλοι έξω, πάτε να πάμε στα άδανα πίσω. Έβαλα γρήγορα και εγώ βρεμένα τα ρούχα όπως ήταν και έκανα τη διαδρομή Αντιγιάμα άδανα 7 ώρες, και στέγνωσαν πάνω μου. Την άλλη μέρα μας έφεραν στη Μεσσίνα και από τη Μεσσίνα στην Κερίνια, στο Καράς Παυλίδη αυτήν τη φορά. Και ένα βράδυ είναι εκεί, κινδυνεύσαμε και από τους δικούς μας και από τους Τούρκους. Είχαν ανταλλαγή πυρών και περνούσαν οι σφαίρες πάνω από τα κεφάλια μου. Ρε, γλιτώσαμε από τους Τούρκους, ήρθαμε ενώ εδώ, δεν ξέραμε τι θα μας, δεν μας είπαν ότι θα μας απελευθέρωνα, αλλά καταλαβαίναμε, υπολογίζαμε τι θα μας έφεραν πίσω. Αν θα μας σκότωναν, θα μας σκότωναν εκεί, τι να μας φέρουν στην. Λοιπόν, προσευχή, γλύφαμε κυριολεκτικά το τσιμέτο στο πάτωμα εκεί, δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε και την μεθεπόμενη μέρα ή την επόμενη, δεν θυμάμαι ακριβώς, μας αντάλλαξαν, κατεβαίναμε εμείς ρακέντιτοι και απέναντι έρχονταν οι Τούρκοι με τις βαλίτσες τους, με τις σάντες τους, ξυρισμένοι, καθαροί. Οι Τούρκοι της Κύπρου, δηλαδή που τους οποίοι, οι μάχημοι τους οποίους είχα συλλάβει δική μας και τους είχα σε σχολεία κλπ. Να, το πώς κατεβαίναμε εμείς, οι καταστάσεις μας. Τα λεωφορεία και έξω, οι γονείς, οι συγγενείς, αυτές οι σκηνές μου έμειναν. Φοβερά μέσα στη μνήμη, βλέπετε με πόση αγωνία κοιτάζουν μέσα στα λεωφορεία να δουν τι γίνεται ο δικός τους άνθρωπος. Λοιπόν, εμένα βοήθησε ο Θεός και απελευθερώθηκα. Όταν κατέβηκα εκεί, κάναμε ντους, μας έδωσαν ρούχα και λοιπά και 2 λίρες για να πάμε σπίτια μας. Ήρθε ο κολλητός μου φίλος, νυν Πατή Σπυρίδων Παπαδόπουλος, ήταν αξιωματικός στο ΛΟΚ. Πήρε ένα, αν άκουσε το όνομα μου, πήρε αμέσως ένα Land Rover και ήρθε για να με παραλάβει, διότι δεν αφήναν να φύγεις αν δεν έρθει κάποιος δικός σου. Βγαίνοντας από το, μόλις έκανα τον ντους και εντύθηκα, πέφτει πάνω μου
η σύζυγος του Κουρούπη, του Παύλου, του Ταγματάρχη, του διοικητή του 251 Τάγματος Πεζικού. Ήταν υποδιοικητής μου την προηγούμενη χρονιά. Ήμουν μαζί του στο τρίτο γραφείο, συνδυόμασταν πολύ, πήγαινα στο σπίτι του και με ήξερε. «Κώστα, πέ μου τι άκουσες για τον Παύλο?» Είχα ακούσει για τον Μακαρίτη τον Κουρούπη ότι σκοτώθηκε. Δεν της είπα, άκουσα ότι σκοτώθηκε. Γιατί και για τον Μακαρίτη, πέθανε τώρα το παιδί που σας είπα, που αντάλλαξαν εχμάλωτον οι Τούρκοι, είχα ακούσει από πολλούς Λοκάτζηδες ότι τον είδα σκοτωμένο. Να όμως που τον είχα φέρει οι Τούρκοι ζωντανό. Επομένως, αν δεν δεις, δεν μπορείς να πεις. Εκεί ένιωσα το δράμα της Κύπρου όταν κατέβηκα και είδα αυτούς τους ανθρώπους. Είδα εχμαλώτους, εγώ ήξερα που θα πάω. Θα πήγαινα στη Λεμεσό. Ήμουν Λεμεσανός. Εκείνοι που ήρθαν από το Ριζοκάρπασο, από την Κερίνια, δεν ήξερα που ήταν οι δικοί τους. Ήταν μια φοβερή εμπειρία που με θαύμα Θεού πιστεύω επιβίωσα κι εγώ και πολλοί άλλοι από τους συμπατριώτες μου. Όμως δεν το μετάνιωσα που έζησα αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί αφού έζησα ήταν μια εμπειρία που μου άλλαξε τη φιλοσοφία της ζωής μου και με έκαμε να αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά τις πραγματικότητες που ζω, να αξιολογώ διαφορετικά τα πράγματα, για ποια πράγματα αξίζει να στεναχωριέσαι και για ποια όχι, για ποια να κάνεις αγώνες και για ποια όχι. Η προσωπική μου περιπέτεια δεν ήταν τίποτε. Ήταν ένας περίπατος δημοτικού σχολείου, μπροστά σε όλα τράβηξαν και τραβούν άλλοι συμπατριώτες μου μέχρι σήμερα. Τώρα, θα τελειώσω, δώστε μου λίγο χρόνο. Δεν είναι πρόθεσή μου να αναλύσω τις συνέπειες της εισβολής. Ο κύριος Πρόξενος και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων τα είπαν εξαίρετα. Θα πω όμως ότι για τους νεκρούς στρατιώτες και αμάχους, τους αγνοούμενους, τους βιασμούς, τα βασανιστήρια, τους εξευτερισμούς, την προσφυγικοποίηση, το εθνικό ξεκαθάρισμα, για το οποίο δεν μίλησε κανείς και δεν εβομβάρδισε κανείς κανέναν, όπως έγινε στη Σερβία, τις βεβηλώσεις ναών, τάφων κλπ. Και την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που ετώνησε εξαιρετικά ο έντιμος κύριος Πρόξενος. Με λίγα λόγια, είναι η χειρότερη καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ ο Κυπριακός Ελληνισμός. Η Κύπρος έζησε τους πλείστους αιώνες του πέρα από 3.000 χρόνια ιστορικού της βίου, ιστορικού της ως ελληνικού νησιού βίου, υπό ξένη κυριαρχία, ελεύθερη ή πολιτιακά συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο ελληνισμό, υπήρξε μόνο, αν θεωρηθεί ελεύθερη, στα ελληνιστικά χρόνια και λίγους αιώνες στα βυζαντινά χρόνια. Ποτέ όμως δεν είχε υποστεί πληθυσμιακή αλλίωση. Ποτέ δεν είχε εκδιωχθεί το ελληνικό στοιχείο από το νησί ή από ένα τμήμα του νησιού όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβη μόνο μετά το 1974. Η Τουρκία, χωρίς κυρώσεις από τη διεθνή κοινότητα, καταστρατηγώντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, εξεδίωξε το γηγενή ελληνικό πληθυσμό από τις κατεχόμενες περιοχές. Με τη συνεργασία των Βρετανών εξανάγκασε την αδύναμη πλευρά μας να αποδεχτεί την παρά την θέληση των ιδίων μεταφορά των Τούρκων του ελεύθερου τμήματος του νησιού στις κατεχόμενες περιοχές. Ενώ το διάστημα που διέρευσε από τότε εγκατέστησε πέραν των 200.000 κεβάρτε επίκους από την Ανατολία. Αν σε αυτούς προσθεθούν και οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, τους οποίους η κατοχική δύναμη προωθεί στις ελεύθερες περιοχές, τότε στην ταλέπορη Κύπρο οι μουσουλμάνοι, αν δεν είναι ήδη, θα γίνουν σύντομα πλειονότητα. Πώς αλήθεια ανατρέπονται αυτά τα αφιαρτικά δεδομένα? Την ίδια στιγμή η Ελλάδα, επειδή το 1974
απέτυχε να προστατεύσει την Κύπρο, απόλεσε την αξιοπιστία της ως δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ από τότε διορίστησε σε μια μόνιμη πολιτική κατευνασμού, αν όχι υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Έτσι αυτή, αποθρασινόμενη διαρκώς, διατυπώνει απαράδεκτες απειλές και προβαίνει σε έκνομα τετελεσμένα όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε βάρος ελλαδικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όσον αφορά δε τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τι να πει κανείς. Από το 1976, οπότε αποδεχθήκαμε ως έσχατη υποχώρηση τη Δικοινοτική και αργότερα τη Διζωνική Ομοσπονδία, υποχωρούμε συνεχώς. Κάθε φορά για να αρχίσει νέος κύκλος συνομιλιών, αποδεχόμαστε νέες εκβιαστικές απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς. Πού πηγαίνουμε λοιπόν? Ήδη από πολλού έχουμε υπερβεί τα έσχατα όρια υποχωρήσεων. Δεν είμαι αρμόδιος για να αποδείξω στις ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας την πορεία προς επίλυση του ζητήματος. Ως ένας απλός Έλληνας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζω την αγωνία μου για το μέλλον της Κύπρου και σε σχέση με αυτό για την πορεία της μητέρας πατρίδος. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Πρόξινος δεν μίλησε για επανένωση της Κύπρου. Μίλησε για ελευθερία. Τι να πάει να πει ο αγώνας για επανένωση της Κύπρου, τον οποίο ακούμε συχνά? Μήπως αυτό σημαίνει κάποιο είδος συγκόλλησης των κατεχομένων με τις ελεύθερες περιοχές στα πλαίσια ενός συνεταιρισμού που στην πράξη θα νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της εισβολής? Γιατί δεν μιλάμε καθαρά για απελευθέρωση? Ποια λύση πιστεύουμε ότι επιδιώκει η Τουρκία στην Κύπρο? Τη διχοτόμηση? Μα ήδη από το 1975 ο Πρωθυπουργός της εισβολής Ετζεβίτ δήλωσε ότι μετά το 1974 δεν συμφέρει τους Τούρκους η διχοτόμηση, αλλά μια συνεταιριστική λύση ώστε η Τουρκία να ασκεί την επιρροή της σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού με τρόπο που στο μέλλον να το θέσει υπό τον πλήρη ελεγχό της. Πόσο λειτουργική μπορεί να είναι μια λύση που εξισώνει το 82% με το 18%? Γίνεται οι Κύπριοι πολίτες να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους Ευρωπαίους σε μια εποχή αποθέωσης του δικαιωματισμού? Γιατί ενώ βλέπουμε με πολλή ικανοποίηση να αναβαθμίζεται η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδος σε όλους τους τομείς, δεν αναβιώνει και το ενιαίο αμυντικό δόγμα το οποίο εξασφάλιζε την Κύπρο και αναβάθμιζε τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας? Γιατί δεν συνειδητοποιούμε πως αν η Κύπρος χαθεί για τον Ελληνισμό, η Ελλάδα αποκόπτεται από την Ανατολική Μεσόγειο και καθίσταται γεωστρατηγικά ανάπηρη? Ας αντιληφθούμε επιτέλους ότι η διακήρυξη του Ίωνα Δραγούμη «Αν σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει» ισχύει σήμερα για την Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, μπορεί τα δεδομένα να είναι δύσκολα. Μπορεί η πραγματικότητα να επιβάλλει στην πλευρά μας έναν οδυνηρό, μη δίκαιο συμβιβασμό. Όμως σε καμιά περίπτωση ο συμβιβασμός αυτός δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, να καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και να καταρακώνει την αξιοπρέπειά μας. Εδώ ακριβώς προβάλλει και ο ρόλος μας ως συνειδητών χριστιανών στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οφείλουμε να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να επαγρυπνούμε για την Κύπρο και όλα τα εθνικά ζητήματα, να τα έχουμε πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των πολιτικών μας επιλογών και να απαιτούμε από τους αρμοδίους να τα διεκδικούν μεθοδικά, δυναμικά και αποτελεσματικά. Να ανατρέψουμε το κλίμα ηττοπάθειας και τη φρενίτιδα κατασυκοφάντησης του πατριωτισμού και κάθε εθνικής αξίας. Να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι προϋπόθεση για επιτυχία στον αγώνα αυτό είναι η διαφύλαξη της εθνικής μας ιδιοπροσωπείας, γιατί στις μέρες μας οι αγώνες των λαών για ελευθερία δεν διεξάγονται μόνο στο διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο επίπεδο του πολιτισμού. Γι' αυτό αναπολούμε με νοσταλγία τα υψηλά επίπεδα της παιδείας μας πριν το 1974.
Ιδιαίτερα εμείς στην Κύπρο είχαμε τη μεγάλη ευλογία ήδη από τα χρόνια της Ανκροκρατίας να απολαμβάνουμε χάρη στην Εκκλησία και το κοινοτικό πνεύμα αληθινή ελληνική παιδεία, η οποία με εφαρτήριο τις πιο αυθεντικές πηγές του πολιτισμού, τον χριστιανισμό, τις αξίες του κλασικού μας πολιτισμού και τη μακρόχρονη παράδοσή μας, μας εισήγαγε με ασφάλεια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή μας. Είναι γι' αυτό που μετά την τραγωδία σταθήκαμε όρθιοι και ανοικοδομήσαμε την πατρίδα μας. Ταπεινά πιστεύω πως Ελλάδα και Κύπρος οφείλουμε να αγαπήσουμε ξανά αυτές τις αξίες. Παράλληλα, οφείλουμε να απορριθούμε σε μια εκστρατεία ολόψυχης και διαρκούς προσευχής για δικαίωση της Κύπρου και αναγέννηση του ελληνισμού. Αφού πιστεύουμε στην αλήθεια, πως την ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί βέβαια να τη γράφουν τα δρόντα υποκείμενα, όμως κατά βάθος την ορίζει ο Κύριος των Κυριευόντων και Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Για να αξίζουμε όμως την επέμβαση αυτή του Κυρίου, οφείλουμε να μετανοήσουμε πραγματικά και για τις αμαρτίες μας και για την απολάχτηση της παράδοσής μας. Ιδιαίτερα, όσοι διατηρούμε ζωντανούς δεσμούς με την Εκκλησία, έχουμε χρέος να στηρίξουμε τα νιάτα, να τα κρατήσουμε κοντά στην Εκκλησία, γιατί τότε μόνο θα αγαπήσουν σωστά και την επίγεια κοινή μάνα μας, την πατρίδα. Για να κερδίσουμε τη μάχη της Κύπρου και του ελληνισμού, πρέπει πρωτίστως να κερδίσουμε τους νέους για τον Χριστό. Έτσι θα έχουμε έτοιμο το ανθρώπινο δυναμικό για κάθε είδους εξόρμηση, εκδίωξη του εισβολέα και καταπάτηση των εδαφών και των ιερών μας. Να δώσει ο Θεός, αδελφοί, να σηκωθεί ψηλά ο ελληνισμός και να πετάξει ξανά με τα φτερά της πίστης και της αρετής. Τότε θα αναστηθεί και ο Κίμωνας ο Αθηναίος, που και νεκρός ενίκα στο Κίτιο, ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Νικήτας Φορτάτζης, που λύτρωσαν την Κύπρο από τους Άραβες, ο διγενής του θρύλου και της ιστορίας, ο Μάτσης και ο Αυξεντίου. Τότε θα λάμψει το εν τούτο νίκα πάνω από τον πενταδάχτυλο και οι σημαίες της νομιμότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας θα κυματίσουν περήφανα σε ολόκληρη την Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε εκ βάθους ψυχής τον κύριο Γεωργιάδη για την ειλικρινή και συγκλονιστική ομιλία του. Εκφράζουμε τη μέγιστη ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό του, αφού ρίχθηκε με αυτοθυσία και απαράμιλο θάρρος στον αγώνα υπεράσπισης της πατρίδας μας. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός μουσικής επιστήμης, κυρία Νίκη Σερενίδου, συνοδεύει στο πιάνο ο Γρηγόριος Χανόπουλος.
Για το μαρτύριο της Μεγαλονήσου γράφτηκαν πολλά άσματα, θέλοντας να εμψυχώσουν τους Κύπριους και να ενισχύσουν τον αγώνα τους. Η χοροδία φοιτητριών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης θα ερμηνεύσει το τραγούδι των Αθανάτων σε στίχους του ήρωα του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, Ευαγόρα Παλικαρίδη. Θα ακολουθήσει το διαχρονικό τραγούδι «Λογαριάσετε λάθος», που μπορεί να γράφτηκε για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, αλλά έγινε σύνθημα κάθε αγώνα για ελευθερία της πατρίδας μας. Thank you.
σημαία του ψευδοκράτους να μολύνει τον πενταδάχτυλο. Κάθε μέρα, εδώ και μισό αιώνα, νιώθουμε το μαχαίρι που μας θρημάτισε το 1974 να εισχωρεί βαθύτερα. Αυτός ο πόνος δεν επεξηγείται με λέξεις. Αυτός ο πόνος δεν απαλύνεται με υποσχέσεις. Αυτός ο πόνος θα θεραπευτεί μόνο με την επιστροφή. Γιατί εκεί, στις ακρογιαλιές της αμοχώς του, εκεί, στα βουνά του πενταδαχτύλου, εκεί, στο λιμάνι της Κερίνιας, εκεί, στη Μόρφου, στον Καραβά, εκεί αφήσαμε φεύγοντας τις ψυχές μας. Εκεί παρατημένες, μαζί με τις παιδικές μας αναμνήσεις και όσα μας έκλεψαν. Εκεί άφησα μέσα την ψυχή μου. Ανοίξτε! Ως εγγόνια ηρών και παιδιά προσφύγων, έχουμε κληρονομήσει μια βαριά παρακαταθήκη. Αγώνας, λοιπόν. Αγώνας μέχρι τελευταίας μας αναπνοής. Αγώνας μέχρι να ψέλνουμε ελεύθεροι στο ακροτήρι του ελληνισμού, στον Απόστολο Ανδρέα. Καλή λευτεριά. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε στη σημερινή εκδήλωση, γίνεται ακόμη πιο κατανοητή η ανάγκη να μην ξεχνάμε και να αγωνιζόμαστε. Για να μην ξεχνάμε όμως, χρειάζεται πρώτα να γνωρίζουμε. Στον προθάλαμο λοιπόν της εκδήλωσης υπάρχει μια μικρή έκθεση με βιβλία που φωτίζουν ηρωικές και μαρτυρικές πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Το βιβλίο «Και πολλά επικράνθη» αναφέρεται στο καθημερινό και πολυποικιλόμορφο δράμα των εγκλωβισμένων μας, των Ελλήνων που επέλεξαν να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους, βιώνοντας ένα καθημερινό μαρτύριο, το οποίο ανάγεται σε διεθνοποιημένη μαρτυρία για τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή του νησιού. Πρόσωπο αναφοράς του βιβλίου είναι η ηρωική δασκάλα Ελένη Φωκά. Η συγγραφέας Ευρυδίκη Περικλέως Παπαδοπούλου, με τη μοναδική λογοτεχνική της μαεστρία, καταφέρνει να μας συγκλονίσει, να μας προβληματίσει και να μας αφυπνίσει. Έργο της ίδιας συγγραφέως είναι και το βιβλίο «Ως αληθώς», που αναφέρεται στο δράμα των αγνοουμένων με επίκεντρο την τραγική μορφή της Χαρίτας Μάντολες, της ανυπότακτης γυναίκας με τους 12 συγγενείς αγνοουμένους. Το βιβλίο «Κύπρος 1974» αναφέρεται σε θαυμαστά γεγονότα και πνευματικά βιώματα των ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στη φρίκη του πολέμου. Πρόκειται για έκδοση της Ιεράς Μονής Μαχηρά. Οι σελίδες από τα ημερολόγια μιας αιχμαλωσίας περικλείουν την εμπειρία της δασκάλας Νίκης Παντελή Πετεμερίδου από τις αντικατοχικές πορείες των γυναικών στην Κύπρο. Αναφέρεται στην πορεία του 1989, η οποία συγκίνησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και γνωστοποίησε το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι γυναίκες πέρασαν από απροσπέλαστο σειρματόπλεγμα και εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές. Κάποιες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Το βιβλίο «Μετά την απόδραση» φωτίζει πτυχές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, 1955-59, εναντίον της απεικιοκρατικής Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την ιστορική μαρτυρία του κύριου Φρίξου Δημητριάδη, αγωνιστή και τομεάρχη της ΕΟΚΑ. Το βιβλίο προλογίζει ο σεβαστός μας ομιλητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Τέλος, το βιβλίο «Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους» αποτελεί την ιστορική καταγραφή του υπέροχου απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος ανέδειξε σε ήρωες πίστης, αγνού πατριωτισμού και αυτοθυσίας τα αμούστακα κατηχητόπουλα της Κύπρου. Τα παιδιά αυτά έφτασαν μέχρι την Αγχώνη για την πραγματοποίηση του διακαούς πόθου της Ένωσης με την Ελλάδα. Φτάνοντας πλέον στο τέλος της εκδήλωσης, έχουμε την τιμή να κλείσει ο αξιοσέβαστος πατήρ Μιχαήλ Σαντορινέος. Πριν αρχίσω, ο κύριος Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ήρωας, αρνήθηκε ότι είναι ήρωας. Και θα ήθελα, μετά από αυτό που ακούσαμε, είχαμε πει 40 λεπτά, τα υπερεύει δύο φορές, αλλά δεν τον διακόψαμε, γιατί λέω μια φορά θα ακούσουν έναν ήρωα τα παιδιά, ας αργήσει και λιγάκι, αυτά που θα πει, τα βιωματικά, δεν θα τα βρούνε πουθενά. Γι' αυτό, εκπροσωπώντας όλους αυτούς που σκοτώθηκαν, αλλά και ο κύριος Κώστας, κατά πρόθεση, πολλές φορές έδωσε τη ζωή του. Ένα καλό χειροκρότημα για τον κύριο Γεωργιάδη.
αλλά θα είναι άδικο να μην χειροκροτήσουμε και τις χοροδίες μας, αγοριών και κοριτσιών. Που νομίζω το είχαν μες στο αίμα τους, αλλά σήμερα μετά από τη σημερινή εκδήλωση πιστεύω θέλουν και αυτοί να γίνουν ήρωες. Ένα χειροκρότημα που θα γίνουν ήρωες. Και για τον εισηγητή μας που άνοιξε την εκδήλωση, τον κύριο Κώστα Βασιλείου, κυπριακής καταγωγής από το Βαρόσι. Ο οποίος και μου πρότεινε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και βέβαια την αγκαλιάσαμε και την διοργανώσαμε με τη βοήθειά του και τη βοήθεια του Θεού. Τώρα εγώ κλείνοντας θα πω λίγα λόγια από την πλευρά την πνευματική. Δηλαδή, τι έκανε ο ουράνιος κόσμος σε εκείνη την εποχή. Διότι οι άνθρωποι, πολύ περισσότερο τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, οι ειδήσεις, δεν μιλάω για πολιτικούς ούτε συζήτηση, αλλά ξεχάσαμε να χειροκροτήσουμε την κυρία Νίκη Σερενίδου και αυτή με την ψυχή της. Και το γιο της τον Γρηγόρη που έπαιζε στο πιάνο. Που μας έκαναν την τιμή να έρθουν και να συμβάλλουν κι αυτοί με την ψυχή τους στην ωραία αυτή εκδήλωση. Λέω λοιπόν ότι ο φακός, ο επίγειος δεν πιάνει την ουσία των γεγονότων. Πάντα υπάρχει ο ουράνιος κόσμος ο οποίος συντελεί και κατευθύνει τα γεγονότα. Και θα σας πω μερικά περιστατικά. Από αυτά τα περιστατικά θα δούμε πόσο ρόλο παίζει ο ουρανός. Ήταν ένας άνθρωπος, κάτοικος της Αγλατζιάς, της Λευκωσίας, ο Ανδρέας Μανιώτης. Αυτός, 3 μήνες πριν την εισβολή, έβλεπε ένα όραμα κάθε μέρα. Έβλεπε η θάλασσα της Κερίνιας να φουσκώνει πολύ, να υψώνεται ψηλά, να καβαλάει το πενταδάκτυλο και να έρχεται και να σκάει μπροστά στη Λευκωσία, στην Αγλατζιά, σε ένα σημείο που ήταν τότε Λοκαντζίδες. Κάθε μέρα το βλέπε και του έκανε μεγάλη εντύπωση. Κάλεσε και τη γυναίκα του, της εξήγησε τι βλέπει και δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Η Ευδοκία είναι η γυναίκα του. Της λέει, κάτι θα γίνει. Να ξέρεις, θα γίνει κάτι τρομερό. Θα είναι σεισμός, θα είναι πόλεμος, πάντως κάτι θα γίνει. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν θα μας πιάσει εμάς, να ξέρεις. Είναι ακριβώς εκεί που λέγεται πράσινη γραμμή, που είναι η γραμμή του αίματος, η γραμμή της αδικίας. Μέχρι εκεί που έβλεπε αυτός, εκεί έφτασε. Του έδινε μήνυμα ο Θεός. Ο Πολύδωρος Πολυδώρου, ένα στρατιώτης του πρώτου λόχου του 361 τάγματος πεζικού, ήταν σε μια μάχη στα ανατολικά προς το Ριζοκάσπαρσο, τους κυνήγαγαν οι Τούρκοι και όπως ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και αυτός προσευχή. Βλέπετε στον πόλεμο είναι, σε οδηγάει ο Θεός να κάνεις προσευχή. Έκανε μόλι του την καρδιά προσευχή να γλιτώσει. Τους είχαν περικυκλώσει και τους χτύπαγαν. Κάποια στιγμή είπανε, είμαστε τελειωμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε. Και δεν μπορούσαν και να κρυφτούν, δεν είχαν τρόπο και αποφάσισαν να βγουν μέσα στη βροχή από τις σφαίρες και να φύγουν. Πράγματι, τις ακούγαμε τις σφαίρες. Κάποια στιγμή πέσαμε σε μια άγριο χαρουπιά. Τόσες πολλές ήταν οι σφαίρες που διαλύθηκε. Δεν έμεινε φύλλο πάνω, πόσο άνεμος τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες και σήμερα. Δεν έμεινε φύλλο πάνω στο δέντρο. Κι όμως καμία σφαίρα δεν έπεσε πάνω τους. Έβλεπα τον Αιευρέση, τον Άγιο Αμβρόσιο, που ήταν ο προστάτης του χωριού του.
να με κρατάει από το χέρι και να μου λέει «Μη φοάσαι, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, θα γλιτώσετε». Και πράγματι, κανένας δεν έπαθε τίποτα από τους στρατιώτες. Ένας άλλος στρατιώτης ήταν, όπως ομολογεί, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύ πιστός. Η μητέρα του εχμαλωτίστηκε περίπου ιστορία σαν τον κύριο Γεωργιάδη έχει. Η μητέρα του του είπε να ευλαβήσει 4 γιορτές. Εγώ, λέει, δεν πάω και πολύ στην εκκλησία. Να ευλαβούμε 4 γιορτές. Του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Αγία Βαρβάρα και τον Άγιο Όργη. Γιατί όμως, λέει, μου είπε να ευλαβούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, 29 Αυγούστου, όταν με είχαν πιάσει εχμάλωτο και ήμουν στην Ανατολία, η μητέρα μου κάποια στιγμή δεν ήξερε, υπήρχαν τότε πληροφορίες, δεν ήξερε, που είναι το παιδί της, τι κάνει, ζει, πέθανε, το βασανίζουνε. Και είχαμε 3 κατσίκες στο χωριό και 28, την παραμονή δηλαδή του Αγιάννη, τις έβγαλε να βοσκήσουνε. Ξαφνικά βλέπει ένα μαύρο σύννεφο, ενώ ήταν έθριος ο καιρός, να έρχεται κατά πάνω της. Την καλύπτει και μετά από λίγο αποκαλύπτεται μέσα από το μαύρο σύννεφο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως τον ξέρουμε στις αγιογραφίες. Και της λέει, «Μη φοβάσαι, ο γιος σου είναι σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Μπήκε σε ένα μονοπάτι που τελικά θα ελευθερωθεί». Δεν ξέρω αν ήταν μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, 21 Οκτωβρίου. 23 εσείς. Και αυτός. Να πείτε, βέβαια. Διότι βιαζόμουν να τελειώσω. Απολύθηκα 23 Οκτωβρίου και έκανα ένα τάμα. Ένα παιδί μου να το βγάλω Ιάκωβο. Επειδή ήταν η γιορτή του Αγίου Ιακώβου την ημέρα που απολύθηκα. Όταν παντρεύτηκα και έκανα 4 παιδιά, κάπου του γέλασα. Πεθερών, πεθερά, μάνα κλπ. Όταν έμεινε έγκυος η γυναίκα μου, το 5ο παιδί της λέω, αν είναι αγόρι, θα είναι Ιάκωβος. Αν είναι κορίτσι, Ιακωβίνα δεν πάει πολύ καλά. Γεννήθηκε την ημέρα του Αγίου Ιακώβου, την ώρα που χτυπούσε η δοξολογία. Και είναι Ιάκωβος. Και το άλλο, η μάνα μου, όταν ξεκίνησε η εισβολή, ήταν του προφήτη Ηλία, είδε τον προφήτη Ηλία και της είπε ότι ο γιος σου τελικά θα έρθει. Ευχαριστώ. Και μια που με λένε και Μιχαήλ, θα σας πω και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ένα θαύμα, το οποίο είχα διαβάσει, επειδή υπηρέτησα και στη Μυτιλήνη, στον Αρχάγγελο του Δαξιάρχη και το περιοδικό, αλλά και στο βιβλίο, αλλά τώρα το βρήκα και σε ένα από τα βιβλία που πωλείται έξω, Κύπρος 1974, της Μονής Μαχαιρά, και είναι πολύ εντυπωσιακό, θα πω την περίληψή του. Όπως ξέρετε, στο Μαντομάδο υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, υπάρχει μια εικόνα που την έπλασε ο μοναδικός διασωθής μοναχός δόκιμος με το αίμα και το χώμα που ήταν στο έδαφος του ναού του Μανταμάδου και είναι θαυματουργός, αλλά έξω, πριν μπούμε μέσα στο ναό, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εικόνα, ολόσωμος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, 2 μέτρα ύψος και 1,5 πλάτος, είναι τεράστια εικόνα. Αυτή η εικόνα στην τουρκική εισβολή εξαφανίστηκε. Έπαθε πλάκα ο νεοκόρος. Ήταν το τζάμι, είναι μια εικόνα που έχει ξύλο και κλείνει με ένα τζάμι. Το τζάμι ήταν άφθαρτο, απείραχτο, όλο το πλαίσιο δεν φαινόταν να έχει παραβιαστεί, αλλά έλειπε ο Αρχάγγελος. Τίποτα. Τρελάθηκε, το είπε στον ιερέα, ζει και ο ιερέας και ο νεοκόρος ακόμα. Ανοίξανε
ψάξανε να βρουν μήπως είναι κρυμμένοι από πίσω, σκάψανε εκεί, τίποτα δεν υπήρχε, τίποτα έλειπε. Όταν τελείωσε η εισβολή, ξανά εμφανίστηκε, κανονικά, χωρίς κανείς να επέμβει. Το είδε, τον πληροφόρησε τον ιερέα, το κράτησαν, ξέρανε βέβαια τα γεγονότα, αλλά πέρασαν 5-6 μήνες, ήταν αρχές Δεκεμβρίου, όπως τώρα. Και έρχεται ένας καβαλάρης που είχε να κριάρει στον νόμο. Και λέει αυτός ο καβαλάρης, αυτό λέει είναι το τάμα μου στον Αρχάγγελο. Τι έγινε? Εγώ ήμουνα στον πόλεμο, ήμουνα στην Ελδίκ. Και κάποια στιγμή κάναμε μια επίθεση και ενώ είχαμε προωθηθεί, βλέπω απέναντί μου ένα πολυβολείο των Τούρκων να με σημαδεύει. Λέω, τελείωσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσω τώρα. Δεν είχα να καλυφθώ πουθενά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Με σκότωσε. Και τι να κάνω, αφού δεν είχα να καλυφθώ πουθενά, πέφτω κάτω. Και ακούω μια τρομερή έκρηξη. Λέω, και λάμψη. Λέω, μάλλον είμαι πεθαμένος τώρα. Δεν είμαι ζωντανός. Πιάνομαι έτσι, έρχονται οι συνάδελφοί μου εκεί, οι στρατιώτες μου, με σηκώνουν, τι έπαθες, έπαθες τίποτα κλπ. Όχι, είμαι ζωντανός. Ζωντανός είσαι. Όπως έπεφτε, λέει, ταξιάρχη μου, σώσε με όπως έσαι τον πατέρα μου στο βορειοπεριωτικό αγώνα, στο αλβανικό έπος. Και θα σου φέρω ένα κρυάρι. Τι είχε συμβεί? Λέει, εδώ ήταν το πολυβολείο, με σημάδευε. Κοιτάνε, ήταν μια τεράστια τρύπα. Κατά λάθος, εντός εισαγωγικών, κάποιο πλοίο τουρκικό είχε χτυπήσει το πολυβολείο του τουρκικό ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο. Τα λέω αυτά για να δούμε ότι πράγματι, όσο προδομένα και να ήταν, για να πούμε την αλήθεια τα πράγματα, όσο σχεδιασμένα και να ήταν, όσο η οργή να ήταν δίκαιη, λόγω πολλών αμαρτιών που είχαμε κάνει του Θεού, ο Θεός, η Παναγία μας, και αυτή εμφανίστηκε επανειλημμένα, οι Άγιοι ήταν μέσα σε εκείνο τον φοβερό πόλεμο και τη χρυσή σελίδα του ηρωισμού, θα μπορούσα να πω και πάλι, του ελληνικού έθνους. Και τελειώνω με κάτι που συνέβη με τον πατέρα Παΐσιο την τελευταία χρονιά, όταν πέθαινε. Είχε πάει ένας αντισταγματάρχης, Ελλαδίτης, ο Γάτσης Δημήτριος, και είχα πάει να προσκυνήσουνε, και βγαίνει μια μοναχή και λέει, μήπως κάποιος από εσάς είναι αξιωματικός. Λέει, αυτός εγώ. Σας στέλνει ο γέροντας. Δεν με ήξερε ο γέροντας. Δεν περίμενα να με φωνάξει. Πάω μέσα στο κελί του. Πήρα και άλλους δυο και καθόμαστε εκεί. Λέει, εσείς είστε αξιωματικός? Ναι. Σας έχει κάνει κανένα θαύμα? Ο Θεός? Έχετε δει τίποτα? Λέει, ναι, λέει, το 1974, στην πρώτη φάση του πολέμου, έσκασε μια τεράστια βόμβα 50 μέτρα από το Land Rover μου, ήμουν αξιωματικός και τότε, μισού τόνου. Και δεν έπαθα τίποτα. Πολύ κοντά. Δεν εξηγείται αυτό. Ο Θεός έβαλε το χέρι του. Άλλο θαύμα, άλλο θαύμα, λέει ο Άγιος. Ναι, λέει, είπε και εκεί και τι επιτυχίες είχαν προς τους εισβολείς, τέλος πάντων. Λέει, κάποια στιγμή πήγα πίσω στο στρατόπεδο, στο οικόπεδο του στρατοπέδου και είδα πάρα πολλές ορίγματα που είχαν γίνει από βόμβες. Και κανένας στρατιώτης μας δεν είχε σκοτωθεί. Του λέει, η Παναγία ήτανε, λέει ο Άγιος. Η Παναγία σε προστάτευσε, να ξέρεις. Η Παναγία έλαβε ενεργό ρόλο. Και τι θα γίνει? Αυτόν τον είχαν επικηρύξει 50.000 κυπριακές λίρες οι Τούρκοι. Ήταν φοβερός μαχητής, γιατί είχε κάνει και αυτός
πολλά ανδραγαθήματα, δεν είναι της παρούσης. Τι θα γίνει, γέροντα? Κοίταξε, οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβά τους στην τσέπη τους, στο ζωνάρι τους. Δεν θα ζήσουν. Και η Τουρκία θα διαλυθεί. Θα έρθει ένα μεγάλο έθνος, δεν μου είπε, λέει, ποιο ήταν αυτό το έθνος, που θα τη διαλύσει την Τουρκία και θα χωριστεί στα τρία. Το ένα τρίτο θα γίνουν χριστιανοί, το άλλο τρίτο θα πεθάνει και το άλλο τρίτο θα αποτελέσει ένα μικρό κρατήδιο που θα φύγει προς την Ανατολία. Τα λέω αυτά επειδή μόνο ο Θεός, και εννοείται αυτό θα έχει συνέπειες και για την απελευθέρωση της Κύπρου, μόνο ο Θεός μπορεί να λύσει το ζήτημα. Γι' αυτό, όσο και αν δεν φαίνονται οι προσευχές μας, πέρα του ευσεβού Σιμών Έθνους και του φιλοχρήστου στρατού κλπ, ας μην είναι φιλόχρηστος ο στρατός, εμείς πρέπει να κάνουμε τις προσευχές μας με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και να πιστεύουμε στο θαύμα. Και καμία προσευχή ποτέ δεν πήγε χαμένη. Σε μια πόλη στο Βυζάντιο, στην Έδεσσα, υπήρχε μια επιγραφή πάνω από την πύλη της πόλεως. «Εμβλέψατε εις τας αρχαίας γενεάς». Τι συνεπιστεύθη το Κύριο και κατησχύνθη? Όταν εμπιστευόμαστε στον Κύριο, όταν αναθέτουμε στον Κύριο και τους εθνικούς μας πόθους, που είναι ανεκπλήρωτοι σήμερα, θα εκπληρωθούν και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το δίκαιο που ο δικαιοκρίτης Κύριος μπορεί και είναι ο μόνος που θέλει να αποδώσει. Σηκωθούμε τώρα, θα ψάλουμε το «Τι υπερμάχω» και μετά τον εθνικό ύμνο. Υπερμάχω στρατή. Σαν πρώτα, άνδριο μέρος.